Στον Εύρο θα βρεθεί την 3η 13 Μαρτίου ο αρμόδιος τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη. Ο Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, πρόκειται να επισκεφθεί τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να ενημερωθεί και να διαπιστώσει η ΔΗ Σώμαση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τοπικός πληθυσμός. Το πρόγραμμα του βουλευτή Β' Αθηνών περιλαμβάνει συναντήσεις με το σύνολο των αυτοδιοικητικών πρώτου και δευτέρου βαθμού σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και κωδικοποίησης των ζητημάτων που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Μετά τον ορισμό του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη, των τομεαρχών υπευθύνων για κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια, ο στόχος είναι διπλός. Έχει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να καταγραφούν τα προβλήματα που υπήρχαν ή έχουν δημιουργηθεί μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ αναπεριφέρεια και ανανομό, έτσι ώστε να προσαρμοστεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις ανάγκες κάθε νομού και κάθε δήμου ξεχωριστά. Επομένως, ο πρώτος άξονας καλύπτεται από επισκέψεις του κυρίου Δένδια στους δήμους, θα συναντήσει δηλαδή τους δημάρχους, για να καταγράψει τα προβλήματα αυτά και την αντιπεριφέρεια και στην αντιπεριφέρεια. Ο δεύτερος στόχος, δεύτερος άξονας της επίσκεψης αυτής είναι να αφουγκραστεί τα προβλήματα τα οποία θα του καταθέσουν οι επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς της περιοχής. Άρα θα προσπαθήσουμε κατά το δυνατό να έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτούς τους φορείς σε κάποια συνάντηση την οποία θα προγραμματίσουμε. Ο τομεάρχης Θράκης της Νέας Δημοκρατίας θα έχει συναντήσεις και με παραγωγικούς φορείς της περιοχής στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο της κάθε περιφέρειας. Να σημειωθεί ότι το γεγονός του ότι το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο προς το βορρά επιβεβαιώνουν τόσο η επίσκεψη του αντιπροέδρου του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη στην Ξάνθη τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, αλλά και η προηγούμενη παρουσία του γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Στέλιου Κονταδάκη στην Ξάνθη το Σάββατο 10 Μαρτίου, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με μέλη του Μητρώου στελεχών αλλά και βουλευτές. Οπωσδήποτε ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο από ένα κορυφαίο στέλεχος της παράταξής μας. Πιθανόν, επειδή είναι υποδιαμόρφωση το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, να φροντίσουμε να υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο θα αφορά την κράτηση των δύο στρατιωτών, του ενός πατριώτη μας, στις φυλακές Ανδριανούπολης. Ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη αυτή στο δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου να γίνει. Επομένως, σίγουρα όμως, όταν γίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτό δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Αυτή τη στιγμή, στην περιφέρειά μας, γίνονται παράλληλες δράσεις. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο γραμματέας οργανωτικού στην Ξάνθη. Την Δευτέρα θα είναι ο αντιπρόεδρος του κόμματος ο κύριος Χατζηδάκης, όπου θα κάνει πολιτική ομιλία, επίσης στη Ξάνθη. Μάλλον είναι εκδηλώσεις οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένες εδώ και καιρό, αλλά όπως καταλαβαίνετε συμπέφτουν με γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή της Θράκης και γενικότερα με τη ζωή της Ελλάδας και την ασφάλεια της χώρας. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να μείνει ασχολιαστό από κανένα στέλεχος.